Πάμε να δούμε τι καλό έχουμε τις επόμενες μέρες στο στρατόπεδο Καρατάσου. Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Μαζί μου ο Θανάσης Γούρος, μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Καλώς ήρθες, Θανάση, μου επιτρέπεις τον Ενικό. Εννοείται, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία εδώ. Είναι πολύ ωραίος ο χώρος σας έξω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και καλησπέριζουμε και τους ακροατές σας. Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, αυτή τη φορά αλλαγή πρώην στρατοπέδου από Παύλου Μελά Καρατάσιου. Παραμένουμε σε πρώην στρατόπεδο, αλλάζουμε χώρο, πάμε λίγο ελάχιστα πιο μακριά. Πάλι όμως σε λαϊκή γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει αύριο το φεστιβάλ μας, 16, 17, 18 στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου μετά τις 8 το απόγευμα. Θα έχει πλούσιο πολιτιστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, συναυλίες με σπουδαίους καλλιτέχνες αλλά και με νέα ερασιτεχνικά συγκροτήματα και εδώ ντόπια της πόλης. Έχετε παράδοση στις συναυλίες στα φεστιβάλ σας? Έχουμε. Συμπληρώνει σχεδόν 50 χρόνια το φεστιβάλ και δεν είναι τυχαίο και λόγω των μεγάλων συναυλιών και που μπορεί να παρακολουθήσει απλώς λαϊκός κόσμος με εύκολο τρόπο και του πολιτικού ανατρεπτικού περιεχομένου του φεστιβάλ που το κάνει να ξεχωρίζει. Μπορούμε να πούμε πριν πάμε στα πολιτικά και θέλω ένα σχόλιο για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη για τους νέους, να πούμε λίγο ονόματα που θα παρακολουθήσουμε? Φυσικά, αύριο έχουμε το Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Δημήτρη το Μιστακίδη, το Σπύρο το Γραμμένο στις τρεις σκηνές, κεντρική, λαϊκή, νεανική και πολλούς άλλους βέβαια. Την Παρασκευή την Ατάσα την Ποφίλιου, τη Γλυκερία στη λαϊκή σκηνή, την Ιουλία την Καραπατάκη στη νεανική. Και το Σάββατο το Μίλτο τον Πασχαλίδη, τον Γιώργο τον Μαργαρίτη στη λαϊκή σκηνή και το Φίβο τον Δελιβοριά στη νεανική. Την Παρασκευή επίσης θα είναι η πολιτική ομιλία στις 9.30 με τον κύριο Λοπαπασταύρου, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής. Και πάμε στην εξαγγελία για πρώτο ένσημο. Είσαι άνθρωπος της αγοράς, εργάζεσαι. Πώς άκουσες αυτή την εξαγγελία για τους πρώτους 6 μήνες για όποιους δεν έχουν προϋπηρεσία που επιχορηγεί και την επιχείρηση αλλά επιδοτεί και το μισθό? Κοίταξε τώρα στη νεολαία, για να μιλήσουμε με όρους νεολαίας, έχει πέσει πολύ τρολάρισμα μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, διότι πραγματικά ήταν εντελώς εκτός από τις προσδοκίες, από τα όνειρα, έξω από τις ανάγκες της νεολαίας. Δηλαδή οι ανάγκες της νεολαίας δεν είναι ένα 100 ευρώ χαρτζιλίκι, ούτε μπορούν να χωρέσουν σε κάποια gigabyte. Αν ήθελε δηλαδή πραγματικά η κυβέρνηση να ρωτήσει ένα νεολαίο, θα του έλεγε ότι η ανάγκη είναι σταθερή δουλειά με αξιοπρεπή μισθό για να μπορεί να έχει μια αξιοπρεπή ζωή, να έχει ολοκληρωμένη μόρφωση, σπουδές στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο του κτλ. Εκεί βρίσκονται οι ανάγκες. Αυτά τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση όχι μόνο δεν τις ικανοποιούν, αλλά δίνουν πάλι καινούργια δωράκια στους μεγάλους επιχειρηματίες, στη μεγάλη εργοδοσία, διότι ακόμα και αυτά τα ψίχουλα που θα δοθούν, ένα μεγάλο κομμάτι τους θα πάει και πάλι στις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στις τσέπες του λαού. Θα φύγει από τις τσέπες του λαού για να ενισχύσει το μεγάλο κεφάλαιο που λέμε. Αναφέρθηκες και στα data, στα gigabyte, σε όσους πάνε να εμβολιαστούν 15 έως 17 ετών. Εσύ τι κλίμα, σαν νέος άνθρωπος, σαν μέλος της ΚΝΕ, τι κλίμα λαμβάνεις στο θέμα των εμβολιασμών με τους νέους? Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα και τα οποία νομίζω απασχολούν και την νεολαία. Πρώτον, ότι το ζήτημα του εμβολιασμού από μόνο του, με τον τρόπο που τίθεται, περισσότερο μπερδεύει παρά λύνει ζητήματα. Δηλαδή, προφανώς όλοι πρέπει να εμβολιαστούν, διότι είναι ένα όπλο της επιστήμης, αλλά η κυβέρνηση το χρησιμοποιεί για να κρύψει τις ευθύνες της γύρω από άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα σχολεία έχει αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών, έχει πάει στους 27 ανά τμήμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί. Στα πανεπιστήμια δεν γνωρίζουν πώς θα λειτουργήσουν οι αίθουσες, διότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις καθηγητών. Και το δεύτερο είναι ότι τα προβλήματα της νεολαίας είναι πολλά περισσότερα απλά από το θέμα εμβόλιο ή όχι. Βρίσκεται στο θέμα της μόρφωσης, βρίσκεται στο θέμα της δουλειάς, στο θέμα της κατοικίας που τα νίκια είναι πανάκριβα εδώ και για τους νέους εργαζόμενους και για τα νέα ζευγάρια. Τα ζητήματα της ακρίβειας που το καλάθι δεν μπορεί να γεμίσει διότι έχουν αδειάσει οι τσέπες. Εκεί βρίσκονται τα πραγματικά προβλήματα. Υποχρεωτικότητα θα έπρεπε? Εάν τεθεί έτσι το ζήτημα με ένα ναι ή όχι, δεν ξεμπερδεύεις. Δηλαδή σε αυτά τα πλαίσια, έτσι όπως τίθεται από την κυβέρνηση, δεν μπορεί να διασφαλιστεί υποχρεωτικότητα, διότι δεν πληρούνται μια σειρά προϋποθέσεις. Απλά ερωτήματα. Θα έπρεπε να υπάρχει οικογενειακός γιατρός, ο οποίος να μπορεί να κάνει πρόληψη, να ελέγξει πριν δηλαδή το εμβόλιο και μετά να παρακολουθήσει την πορεία του ασθενή. Θα έπρεπε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση. Θα έπρεπε να υπάρξουν συνδυασμένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία να μπορούν να φτιάχνουν ένα πλέγμα προστασίας απέναντι στην πανδημία. Όλα αυτά λείπουν. Λέει η κυβέρνηση να ξεκινήσει. Η αντίθετη άποψη. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα χτίσουμε.
τώρα. Δεν μπορέσαμε, έλεγε και το Μάρτιο του 20 όταν ήρθε το Φεβρουάριο η πανδημία. Δεν το κάνανε 1,5 χρόνο, δεν θα συνεχίσουν να το κάνουν. Λέει αντίθετη άποψη. Εγώ προσπάθησα με πειθό, με τους επιστήμονες, να μιλάμε, να λέμε. Κάναμε εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι άλλο χρειάζεται για να πιστεί νεολαία και να φύγει από αυτό το 20-30% και να εμβολιαστεί? Καταρχάς, εμάς δεν μας καλύπτει το ότι δεν μπορούν να γίνουν. Διότι, εντάξει, το Μάρτιο του 20 ίσως να μην μπορούσαν να γίνουν. Έχει περάσει 1,5 χρόνος, υπάρχει πλέον εμπειρία διεθνής. Θα μπορούσαν να πάρθουν μέτρα ολοκληρωμένα και δεν παίρνονται. Διότι για εμάς είναι θέμα επιλογής. Έχουν επιλέξει δηλαδή να ενισχύουν με συγκεκριμένο τρόπο, με χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή έχουν αγοραστεί τόσα ραφάλ, τόσοι πολεμικοί εξοπλισμοί. Η χώρα μας τώρα που είναι και πρόσφατο συμμετείχε σε αποστολές στο Αφγανιστάν, έδινε 300 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν μπορούν να δοθούν χρήματα προκειμένου να καλυφθούν τέτοιες ανάγκες? Και δεύτερον, ενημερωτική ολοκληρωμένη καμπάνια δεν έχει γίνει. Το αν συζητάμε τώρα απλά να βγουν κάποιοι λοιμοξιολόγοι στα κανάλια και να λένε 5 δηλώσεις, αυτό δεν είναι ολοκληρωμένη ενημερωτική καμπάνια. Και δεν υπάρχει και ασφάλεια από τη στιγμή που δεν υπάρχει ολοκληρωμένο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας να καλύπτει έναν άνθρωπο για να μπορεί να πιστεί από το γιατρό του, που δεν έχει κανείς προσωπικό γιατρό, μόνο αν χρυσοπληρώσει, να πάει να κάνει το εμβόλιο και να αξιοποιήσει όλα τα όπλα τα οποία μας έχει διαθέσει η επιστήμη. Πάντως, αν δεν έχουμε καλό εσύ, δεν σημαίνει ότι ο εμβολιασμός δεν είναι ένα μέτρο το οποίο αυτή την ώρα είναι και ένα μεγάλο όπλο. Εννοείται, είναι όπλο τεράστιο το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε όλοι μας. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δυναμώσει η φωνή διεκδίκησης για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην καθημερινότητα και δεν μπορούν να αρκέσουν για να καλυφθούν οι ανάγκες απέναντι στην πανδημία. Θανάσης Σγούρος από το Πολιτικό Συμβούλιο της ΚΝΕ. Έχουμε λοιπόν τριήμερο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Επαναλαμβάνουμε από αύριο. Από αύριο 16, 17, 18 στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στην Πολύχνη. Θέλουμε μέσα από το φεστιβάλ μας και με το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πρόγραμμα να δώσουμε πραγματικά ένα πνεύμα και έναν τόνο αισιοδοξία στην νεολαία ότι μπορούν σήμερα τα πράγματα να γίνουν αλλιώς, ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Είναι στα δικά μας χέρια, μέσα από τη διεκδίκηση, την οργάνωσή μας, τον αγώνα, να αλλάξουν προς όφελός μας, να αλλάξει προς όφελός μας η σημερινή κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.